Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, είναι ο νέος δήμαρχος Βιάνου, ο οποίος χθες ήταν στη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Μπαριτάκη, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, γεια σας. Καλησπέρα. Τελικά, κύριε Μπαριτάκη, τα όσα ακούστηκαν, πιστεύετε ότι θα κατευνάσουν τις αντιδράσεις? Δόθηκαν απαντήσεις για το τι τελικά θα γίνει με την ενιαία ενίσχυση και αυτά που είδαν οι παραγωγοί ότι δεν πήραν? Ναι, κυρία Σφαγιανάκη, κύριε Σαββίδη, να πούμε ότι μεταφέραμε το κλίμα όπως έχει στην Κρήτη και για τους αγρότες και για τους κοινοτρόφους. Για την περικοπή των επιδοτήσεων, ο Υπουργός προς τιμή του το παραδέχτηκε, το ήξεραν τα στελέχη του Υπουργείου και ο Υπουργός και τα υπόλοιπα στελέχη του Υπουργείου και πολιτικά και υπηρεσιακά και μίλησαν για την αδικία η οποία έχει συντελεστεί με την κατανομή των επιδοτήσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων, των αγροτών και κτηνοτρόφων έβαλαν τα θέματα και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο Υπουργός άκουσε και είπε δύο πράγματα. Σε ό,τι καταρχήν ζήτησε πίσωση χρόνου. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις για το 2024, εκεί υποσχέθηκε ότι θα υπάρχει διόρθωση και θα κατανεμηθούν σωστά και δίκαια επιδοτήσεις όπως ορίζονται και για τους κριτικούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Σε ό,τι αφορά το 2023, τα πράγματα είναι λίγο πιο μπερδεμένα. Είπε ότι ενημερώνεται, περιμένει να δει τι θα προτείνουν οι υπηρεσιακοί, ποιες λύσεις μπορούν και είναι εφικτές να διορθώσουν, είπε μάλιστα, τη βέλτιστη δυνατή βελτίωση. Τη βέλτιστη δυνατή λύση που μπορεί να δώσει για τις επιδοτήσεις του 2023. Υπάρχουν περιθώρια να υπάρξουν διορθώσεις, κύριε Μπαριτάκη, γιατί έχουμε ακούσει τον κόσμο της παραγωγής να μιλάει για τεχνικές λύσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν, να δοθεί μια λύση του να δοθούν οι επιδοτήσεις στο πνεύμα της περισσινής χρονιάς, δηλαδή ότι πήραν αυτό η παραγωγή. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορεί να πάει, είναι μια καινούργια ΚΑΠ, δεν μπορεί να δοθεί επιδότηση με τη διαδικασία που γινόταν παλαιότερα. Αυτό τουλάχιστον ήταν ξεκάθαρο προς όλους από την απάντηση του Υπουργού και των στελεχών του Υπουργείου. Οι τεχνικές λύσεις λοιπόν πέσανε στο τραπέζι, που λένε η παραγωγή. Βεβαίως έχουν δοθεί κάποιες τεχνικές λύσεις. Επί των λύσεων αυτών και των προτάσεων που κατατέθηκαν, το Υπουργείο, οι επιτελείς, με εντολές του Υπουργού, θα κοιτάξει να δώσει τη βέλτιστη δυνατή λύση πάνω σε αυτά τα οποία έχουν προκύψει με τις επιδοτήσεις τις φετινές. Μιλάμε για μια καινούργια ΚΑΠ. Έχουν μπει διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο κατανεμήθηκαν, ενώ κάποια εκατομμύρια, αρκετά πολλά, γύρω στα 90 εκατομμύρια, δεν ενεργοποιήθηκε η πληρωμή τους. Ναι, γι' αυτό, άρα, κύριε Μπαριτάκη, έδωσε κάποια εξήγηση ο Υπουργός. Είναι 88 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν στο δρόμο, δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ, ναι, ουσιαστικά. Ακριβώς, 88 εκατομμύρια, όπως το λέτε, δεν ενεργοποιήθηκαν, που σημαίνει δεν αποδόθηκαν στους αγρότες. Άρα λοιπόν είναι αυτά τα διάθετα, είναι τα υπόλοιπα τα οποία είναι τα νέα οικολογικά σχήματα τα οποία θα τρέξουν, είναι τα αδιανέμητα. Υπάρχουν κάποια θέματα, εκεί λοιπόν θα εστιάσουν οι επιτελείς του Υπουργείου να δουν τι καλύτερο μπορεί να συμβεί και για τους δικούς μας εδώ αγρότες και εκτοτρόφους. Αυτό λοιπόν περιμένουμε, δεν είχαμε κάτι χειροπιαστό να πούμε ότι η λύση είναι αυτή και έχω να σας πω αυτά, το είπε ο Υπουργός ξεκάθαρα. Υποσχέθηκε ότι το 2024 θα είναι διαφορετικά τα πράγματα και η κατανομή θα πάει με τον τρόπο που πρέπει να πάει, να μην αγγιθεί κανείς αγρότης. Για το 2023 γίνεται προσπάθεια να μπορέσουν να επιδοτούν οι επιδοτήσεις για τους κριτικούς. Κύριε Μπαριτάκη, το καταλαβαίνετε, το 2024 ναι, μεν ακούγεται καθησυχαστικό για το τι θα περιμένουμε την επόμενη χρονιά, αλλά αυτό που καίει τον κόσμο της παραγωγής είναι ότι θα γίνει φέτος. Χρήματα τα οποία περίμεναν τον Οκτώβριο ή τουλάχιστον περιμένουν, γιατί λένε, εντάξει, γίνανε λάθη, υπήρξαν προβλήματα τεχνικά, πολιτικά, ό,τι προβλήματα και αν υπήρξαν αυτά. Όμως το Δεκέμβριο. Και πολιτικά και κατά την οικονομία και όλο το σύστημα, ο αλγόριθμος, όλα αυτά. Τον κόσμο όμως τώρα, κύριε Μπαριτάκη, τι τον νοιάζει? Εδώ πληρώθηκα. Στην εκαθάριση του Δεκεμβρίου θα διορθωθούν, δουν τα χρήματα. Έχουμε, κοιτάξτε, έχει αλλάξει ο τρόπος. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε δύο ημερομηνίες πληρωμών επιδοτήσεων. Είναι του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου. Του Μαρτίου είναι για τα οικολογικά σχήματα. Ναι, αυτό έχει γίνει γνωστό. Τα οικολογικά σχήματα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να δούμε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων του 2023, ότι θα είναι στα επίπεδα που ήταν παλαιότερα. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Αν θα προλάβουν το Δεκέμβριο, μακάρι είναι ευχής έργων, εμείς το βάλαμε. Δεν δεσμεύτηκε βέβαια ο Υπουργός για το Δεκέμβριο. Είναι κάτι το οποίο όμως είπε, αναγνωρίζω, ξέρω το πρόβλημα, δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό μάλιστα είπε ότι ζήτησε τις παραιτήσεις στον ΕΠΕΚΙΠΕ. Από εκεί και μετά
περιμένουμε, έχουν πέσει πάνω όλοι οι επιτελείς, οι προτάσεις κατατέθηκαν, εμείς πιέζουμε όλοι μαζί με τους φορείς και ο περιφερειάρχης που ήταν παρόν για την βέλτιστη δυνατή λύση να πάρουν οι χτιροτρόφοι μας, οι αγρότες μας τις επιδοτήσεις τους και θα συνεχίσουμε από το πράγμα. Εσείς, κύριε Παρή. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες να δούμε ποια πρόταση θα υπάρξει για το 2023. Εσείς... Για το 2024 νομίζω τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Κύριε Μπαριτάκη, εσείς που ήσασταν και στη σύσκεψη και τα παρακολουθείτε, τι έχετε αντιληφθεί, τι έγινε τώρα, χάθηκαν κάπου στη μεταξύ τους μετάφραση ο ΠΚΠΕ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τώρα τι έχει γίνει? Κοιτάξτε, όλα κρίθηκαν σε προηγούμενο διάστημα και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Κάποιοι αλγόριθμοι δυστυχώς ήρθαν εις βάρος των καλλιεργειών της ελιάς και των αμπελιών και δημιουργήσαν τα προβλήματα αυτά που δημιουργήθηκαν. Διότι επεφωλήθηκαν οι λεγόμενες αρωτηριαίες καλλιέργειες, τα ψυχοθή, ξέρουν πολύ καλά για βαμβάκι κτλ. Τα οποία έλαβαν έτσι περισσότερες ενισχύσεις. Διότι το ποσό των ενισχύσεων, για να το πούμε αυτό, είναι γνωστό ότι δεν μειώθηκε. Βέβαια, δηλαδή, είναι γνωστό αυτό. Το λέω επί πολλές φορές. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ίδιο. Η κατανομή των ενισχύσεων, άρα εδώ εθνικά είναι. Το θέμα είναι όμως, όπως είπε και ο Υπουργός, ότι δεν μπορούμε τώρα. Δηλαδή, η όποια αλλαγή γίνει θα πρέπει να τύχει των εγκρίσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό λέμε ότι τα περιθώρια είναι για το 2023 πολύ πιεστικά, όμως βελτιώσεις σίγουρα θα γίνουν. Τώρα σε ποιο βαθμό δεν το ξέρουμε. Ούτε ο Υπουργός μας είπε ότι ξέρετε, έχω αυτό το σχέδιο και θα πάμε έτσι. Το θέμα του ΕΛΓΑΤΕ. Εμείς κρατάμε όμως ότι ξέρουν το πρόβλημα, είπαν ότι βεβαίως θέλουν να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τις επιδοτήσεις των κριτικών παραγωγών και αυτό, σε αυτό περιμένουμε να δούμε τη λύση που θα δοθεί. Μάλιστα. Ακούγεται κάπως ότι είναι δεμένα τα χέρια βέβαια και δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι παραγωγή βέβαια για τις εκαθαρίσεις του Δεκεμβρίου. Για να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρουν τελικά να κάνουν τις διορθωτικές κινήσεις εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες και να πάρουν χρήματα παραγωγή. Εμείς στηρίζουμε σε κάθε περίπτωση τις προσπάθειες των αγροτών και κτηνοτρόφων. Θέλουμε οι επιδοτήσεις να έρθουν στο νησί μας, διότι είναι στην τοπική οικονομία, στηρίζουν και το αγροτικό εισόδημα και όχι μόνο. Εδώ στην τοπική οικονομία θα πάνε, στην κατανάλωση θα οδηγηθούν. Άρα είναι όλοι που περιμένουν από τις επιδοτήσεις αυτές, ειδικά σε μια δύσκολη εποχή. Αντιτέθηκαν και τα άλλα θέματα. Μάλιστα, θα έχουμε και μια ημερίδα για ένα νέο φορέα που ξεκινάει, που αφορά τη διαχείριση του υδάτινου δανεικού το Σάββατο εδώ στο Ηράκλειο. Περιμένουμε, το παρακολουθούμε το θέμα και είμαστε κοντά ως αυτό. Εννοείται για μια διαχείριση. Και πόσο μάλλον τώρα το Δεκέμβριο, κύριε Μπαριτάκη, που καταλαβαίνετε ότι όλη η παραγωγή εκεί περίμενα να καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις οικονομικές και μη που τρέχουν φορολογικές, το ξέρετε και με την ιδιότητα που έχετε ως φοροτεχνικός. Κάθε μέρα τα βλέπουμε. Και το κομμάτι του κόστους παραγωγής, το οποίο είναι αυξημένο, και την παραγωγή ελαιόλαδο δεν θα υπάρχει αυτή τη χρονιά για να βγάλει στα ανοιχτά κάποιους παραγωγούς και να περιμένουν εισόδημα από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύπλευρο. Δηλαδή δεν έχουν να περιμένουν από πουθενά. Είναι πολύπλευρο. Είναι και άλλη μια παράμετρος. Είναι λίγα τα χρήματα όμως, αξίζει να το δούμε. Είναι η κατανομή του πετρελαίου, το αγροτικό πετρέλαιο. Ναι. Που και πάλι εδώ να δείτε ότι η ελιά πήρε 11 ευρώ το στρέμμα σε σχέση με άλλες καλλιέργειες που πήραν 30 ευρώ το στρέμμα. Βλέπετε ότι και εδώ δηλαδή, ακόμα και σε ένα ποσό 75 εκατομμυρίων που θα κατανεμηθεί σήμερα, μάλιστα βγήκε η σχετική εγκύκληση καταρρομή του πετρελαίου, επιστροφή πετρελαίου στους αγρότες. Και εκεί ακόμα βλέπουμε ότι οι καλλιέργειες που αφορούν άμεσα την Κρήτη, αμπέλια και ελιά, είναι σχετικά μειωμένες οι επιστροφή που θα δοθούν σε σχέση με άλλες καλλιέργειες στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, για τον ΕΛΓΑ, για τον οποίο επίσης, για τη λειτουργία, για τους κανονισμούς, υπάρχουν εκεί παράπονα. Ήταν εκεί ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κ. Λικουρέτζος, είπε ότι αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τη διαδικασία για να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι τώρα 20 χρόνια ίδιος κανονισμός, και να συμπεριλάβει στις αλλαγές του και νέα προβλήματα που έχουν προκύψει, όπως είναι η ξηρασία, όπως είναι η ακαρπία και άλλα πράγματα. Αυτά παρουσία του Προέδρου. Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τα νέα και το τι έγινε τελικά στην σύσκεψη αυτή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν ακούγονται πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα για το 2023 και την καταβολή των επιδοτήσεων. Ωστόσο, κρατάμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες.
προσπάθειες οι οποίες είναι με λίγο δεμένα τα χέρια, όπως μας άφησε να εννοηθεί. Ναι, και είναι λίγο θα για το 2024. Δεν ξέρω αυτά τώρα πόσο παρηγορούν τους παραγωγούς εδώ. Είναι καθησυχαστικό να λες το 24 θα γίνει μια κανονική καταβολή. Εντάξει, έστω δέσμευση. Απ' την άλλη, όμως, το 24 είναι μακριά για τον κόσμο της παραγωγής. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο οποίος έχει να καλύψει ανάγκες, έχει να καλύψει την επιβίωσή του, το κόστος της παραγωγής, τις υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν. Δεν ξέρω. Κακή χρονιά αυτή για τον κόσμο της παραγωγής. Πολύ κακή χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Να δούμε. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν όλες οι διορθωτικές κινήσεις, εκείνες οι οποίες επιβάλλεται να γίνουν και να δούμε ευχάριστα νέα σύντομα για αυτό το καυτό ζήτημα. Πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας. Αμέσως μετά συζητάμε για τα καζάνια της Κρήτης, τα οποία έχουν πάρει φωτιά την περίοδο αυτή. Είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας και ο πρόεδρος, ο κύριος Βρέτζος, ο πρόεδρος των αποστοματοποιών Ηρακλείου, για να συζητήσουμε και το κομμάτι της παρανομίας, γιατί φυσικά δεν λείπουν και αυτά από κάθε κλάδο. Επιστρέφουμε σε λίγο.